Πλήθος αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαρροή νερού εντός του κλειστού γηπέδου Μιχάλης Παρασκευόπουλος κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ. Μεταξύ εκείνων που αντέδρασαν είναι και ο αρχιτέκτονας Γρηγόρης Καραπιπέρης, που εξήγησε ότι κάθε φορά που βρέχει ο χώρος του αθλητισμού γεμίζει νερό και τρέχουν να τα μαζέψουν πριν τραυματιστεί κανείς. Ο αντιδήμαρχος αθλητισμού από την πλευρά του τόνισε πως σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες προσωρινής αποκατάστασης μέχρι το επόμενο καλοκαίρι που θα επιδιορθωθεί πλήρως. Το γήπεδο ακόμη μια φορά γίνεται θέμα συζήτησης. Και είναι πάντοτε επίκαιρο όταν αρχίζει και βρέχει. Διότι ειδικά η κατάσταση στο δυτικό τμήμα της Μεγάλης Κερκίδας είναι σαν να έχει ανοίξει κανείς βρύση και έτρεχε όλο το νερό. Μάλιστα υπάρχει μία οπή στον τοίχο για να φεύγει το νερό. Αυτές οι καταστάσεις είναι τριτοκοσμικές. Δεν μπορεί να κινδυνεύουν αθλητές να πάθουν διαστρέμματα, να χτυπήσουν, να τραυματιστούν. Και όχι μόνο οι αθλητές αυτοί που είναι και μεγάλη ηλικία, φανταστείτε ότι κάθε μέρα αθλούνται, γυμνάζονται, προπονούνται και κορίτσια και αγόρια πολύ μικρότερης ηλικίας. Είναι απορία έξω, καταρχάς ήταν απούσα η Δημοτική Αρχή. Απαράδεκτο για τον κύριο Βουρδόλη που είναι στον τομέα του. Θα έπρεπε να είναι ο ίδιος. Να τιμήσει τους αθλητές, αυτός είναι ο ρόλος του. Και προφανώς να δει και την κατάσταση, γιατί προφανώς δεν τη γνωρίζει ή κάνει πως δεν τη γνωρίζει. Χρονοδιάγραμμα δεν μπορώ να σας δώσω εγώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τεχνικά θέματα τα οποία σαφώς και δεν είμαι σε θέση να μπορώ να απαντήσω εγώ. Παρ' όλα αυτά σας λέω ότι επειδή γίνονται συνεχώς συζητήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες, είμαστε στο τελικό στάδιο προκειμένου να τελειώσουμε όλα όσα προβλέπονται και να προχωρήσουμε στο έργο. Θα στεγανοποιηθεί πάντως η οροφή? Στο πρόγραμμα υπάρχει η οροφή να αντικατασταθεί η οροφή μέρος αυτής. Και να υπάρξει μια ενεργή αναβάθμιση σε όλο το υπόλοιπο κτίριο. Θα προλάβουμε όμως, δεδομένου ότι τώρα έχουμε μια περίοδο που έχει και πολλές βροχοπτώσεις? Σίγουρα δεν θα προλάβουμε αυτό το διάστημα. Γι' αυτό το λόγο που σας είπα, έχουν γίνει ήδη κάποιες παρεμβάσεις και συνεχίζονται να γίνονται, προκειμένου να, έστω και προσωρινά, να βγάλουμε τον χειμώνα, προκειμένου το καλοκαίρι που μπορούν να γίνουν οι παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση της οροφής αφού πρόκειται να αντικατασταθεί. Αντιλαμβάνεις ότι τέτοια εποχή δεν μπορείς να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Είμαστε όμως σε αυτόν τον δρόμο αυτή τη στιγμή προκειμένου να αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Αν και δεν υπάρχει ακόμα σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκληρωτικής επισκευής του κτηρίου, ο κ. Βουρδόλης δεσμεύτηκε ότι έστω και προσωρινά οι βλάβες θα επιδιορθωθούν. Από την πλευρά του, ο κ. Καραπιπέρης δήλωσε πως χρήματα υπάρχουν για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς υπάρχει κονδύλι δεσμευμένο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Το ότι δηλαδή όταν βρέχει πλημμυρίζει ο τόπος. Μαζεύαμε με πετσέτες τα νερά. Υπόψη να πούμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έχει δώσει ένα σοβαρότατο ποσό για την αναβάθμιση του κτίριου, το οποίο φαντάζομαι ότι έχει και τη στέγη στην αναπαλαίωση. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα λεφτά τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικότερα στην πανδημία που δεν έμπαινε κανείς, ήταν κλειστά τα γυμναστήρια, ήταν ευκαιρία έτσι να εργοποιηθεί το ποσό και να γίνουν όλες αυτές οι πράξεις. Και δεν είναι μόνο η στέγη, έτσι, αυτό γίνεται πολύ φανό όταν βρέχει. Και τα αποδυτήρια δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Ας ελπίζουμε ότι είναι η τελευταία φορά που τα λέμε και θα γίνουν στο μέλλον, αλλά να κάνουν γρήγορα πλέον. Δεν υπάρχει χρόνος. Ως γνωστόν υπάρχει μια χρηματοδότηση συγκεκριμένη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή των 1.300.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Πέραν της χρηματοδοτήσεως δεν υπήρχε καμία μελέτη απολύτως όταν αναλάβαμε την Δημοτική Αρχή και από εκείνο το σημείο και μετά ξεκινήσαμε όλες τις διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες και όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία χρειάζονται προκειμένου να προσκομιστούν στο πρόγραμμα και να μπορέσει να γίνει χρηματοδότηση. Είμαστε στο τελικό στάδιο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι επειδή και ο καιρός αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει να γίνουν κάποιες παραπάνω εργασίες μιας ενεργειακής αναβάθμισης όπως ορίζει το πρόγραμμα. Νομίζω ότι με τις παρεμβάσεις που κάνουμε και κάναμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά όπως καταλαβαίνετε, για να δεις το αποτέλεσμα αυτής θα πρέπει να γίνει χρήση του χώρου. Παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που αναφέρατε πριν από λίγες μέρες, τα οποία ήταν χρόνια προβλήματα. Έχουμε φτιάξει κατά κανέναν πολύ μεγάλο ποσοστό της βλάβης, η οποία είχε υποστεί η οροφή. Και σήμερα που μιλάμε κιόλας, έχουμε προγραμματίσει να γίνουν κάποιες ακόμα εξτρά εργασίες, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να ενταχθεί το
έργο αυτό στο πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης και να ξεκινήσουν εργασίες ώστε να πάψει πλέον να υπάρχει αυτό το πρόβλημα μια για πάντα.